ένας μικρός ζητιάνος που καθόντας την άκρη του δρόμου άκουσε τον θόρυβο, ρώτησε τι συμβαίνει και όταν έμαθε ότι θα περνούσε από εκεί ο Χριστός, άρχισε να φωνάζει δυνατά. «Ιησού, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε και ελέησόν με». Τότε αυτοί που προπορεύονταν, επετίμων αυτό ή να σιωπήσει. Με τόνο αυστηρό του έλεγαν να σωπάσει, διότι νόμιζαν ότι με τις φωνές του θα ενοχλούνταν ο Κύριος. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μάλιστα δεν ήταν εχθροί του Χριστού, αλλά ακολουθοί του, από λαθασμένη εκτίμηση των πραγμάτων, στέκονταν εμπόδιο στο να γνωρίσει μια ψυχή το φως του Χριστού. Σε άλλη παρόμοια περίπτωση, οι μαθητές του Χριστού είχαν εμποδίσει αυτούς που έφερναν τα παιδιά στο Χριστό για να τα ευλογήσει, επειδή νόμιζαν ότι δεν ήταν σωστό να απασχολούν τον Κύριο με μικρά παιδιά. Όμως ο Κύριος τους υπέδειξε να μην τα εμποδίσουν. «Άφετε τα παιδεία και μη κολλείετε αυτά ελθύν προς με». Ας είμαστε και εμείς προσεκτικοί, διότι μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι είτε από άγνοια είτε από προκατάληψη δεν δίνουν σωστές συμβουλές. Λένε «Τι κάνεις στην Εκκλησία τόση ώρα, καλόγερος θα γίνεις, πώς θα προχωρήσεις τη ζωή, με το σταυρό στο χέρι, κάνε και μερικές υποχωρήσεις». Αλίμονο, αν στεκόμαστε εμπόδιο στους ανθρώπους που θέλουν να πλησιάσουν και να γνωρίσουν τον Χριστό, ειδικότερα οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι παιδαγωγοί, ας φροντίσουμε να διευκολύνουμε τον δρόμο των νέων ανθρώπων που αναζητούν στήριγμα και ελπίδα πάντα στον Χριστό. Ωστόσο, ο φτωχός και περιφρονημένος από τους ανθρώπους τυφλός δεν απογοητεύτηκε. Παρά τις αντιδράσεις του πλήθους, εκείνος επέμενε να ζητά βοήθεια από τον Κύριο και μάλιστα με πολύ μεγάλη δύναμη. Πολλό μάλλον έκραζε «Ιε Δαβίδ ελέησόν με». Προσευχόμαστε και εμείς τον Κύριο και παρακαλούμε να μας βοηθήσει στις διάφορες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Όμως δεν βλέπουμε πάντοτε άμεσο αποτέλεσμα. Ίσως παρουσιάζονται εμπόδια που δεν είχαμε υπολογίσει. Ας μην απογοητευόμαστε. Η προσευχή θέλει επιμονή και υπομονή. Εφόσον γνωρίζουμε ότι αυτό που ζητούμε από τον Θεό δεν είναι αντίθετο με το θέλημά Του, ας συνεχίσουμε να προσευχόμαστε με θερμή και ακατάβλητη πίστη. Με τη βεβαιότητα ότι το αίτημά μας κάποτε θα εκπληρωθεί, έστω και μετά από χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιμονής στη προσευχή είναι αυτό της Αγίας Μόνικας, η οποία είχε πικραθεί πολύ από το παραστράτημα του Ιού αυτής Αυγουστίνου. Εκείνος νέος στην ηλικία είχε παρασυρθεί στην αθεία και την αμαρτωλή ζωή και είχε απομακρυνθεί από την Εκκλησία. Η πιστή μητέρα πονούσε για το τραγικό του ολίσθημα, αλλά δεν έπαψε να ελπίζει. 17 ολόκληρα χρόνια έκανε προσευχή με πίστη και αγία επιμονή και τελικά το θαύμα έγινε. Ο επαναστάτης νέος μετανόησε ειλικρινά, βαπτίστηκε χριστιανός, αφιέρωσε τη ζωή του στη διακονία της Εκκλησίας και τελικά αναδείχθηκε Άγιος, ο Άγιος Αυγουστίνος, Επίσκοπος Ιππώνος. Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής που γίνεται με ανυποχώρητη επιμονή και υπομονή. Και ο τυφλός του σημερινού Ευαγγελίου ανταμείφθηκε για την επιμονή του. Ο Κύριος Ιησούς διέκοψε την πορεία του, είπε να τον φέρουν κοντά του και τον θεράπευσε λέγοντας «Ανάβλεψον, η πίστη σου σε σωκέσε, απόκτησε το φως σου, η πίστη που έχεις ότι είμαι ο απόγονος του Δαβίδ και ότι έχω τη δύναμη να σου δώσω την υγεία των ματιών σου, σε έσωσε από την αθεράπευτη τύφλωσή σου. Η πίστη σου σε σωκέσε». Τέτοια θερμή και ζωντανή πίστη έχουμε και εμείς ανάγκη να αποκτήσουμε.
πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό ως Μεσσία και Λυτρωτή. Πίστη που χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη απόλυτη στην παντοδυναμία του Θεού. Πίστη η οποία δεν είναι θεωρητική, αλλά δοκιμάζεται πάνω στα πράγματα και μάλιστα με σκληρές δοκιμασίες και τεράστια εμπόδια που ορθώνονται μπροστά μας. Αν θεμελιώσουμε τη ζωή μας στη θερμή, ζωντανή και έμπρακτη πίστη, τότε πραγματικά μπορούμε να ελπίζουμε στη σωτηρία μας, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, «Η πίστη σου σε σωκέσαι».